Προσοχή, προσοχή, σε παγκόσμια πρώτη, ο μοναδικός μου ακροατής στον αέρα. Μ' ακούς, αγάπη μου? Ευχαριστώ για την ωραία εκπομπή. Παρακαλώ. Θα σας απώ, θα σας κάνω να συνειδητοποιήσετε ακόμη περισσότερο κάποια που αναφέρατε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι Έλληνες διανοούμενοι ή καλλιτέχνες ή ό,τι άλλο, ερευνητές, εφευρέτες. Δεν ξέρω σε ποια κλίμακα, αν είναι όλοι 10, αν είναι 20, αν είναι 300, που ήδη έχουμε υποστεί εκτός από διώξεις και απολύσεις βαθανιστήρια. Δηλαδή ρομποτοποιήσεις και ζούμε και υπάρχουμε και κινούμεθα, κινούμενα λείψανα. Με αμνησίες και εγκεφαλικές κακώσεις. Αυτά τα κέντρα με τα ρομπότ είναι εγκατεστημένα σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και στην επαρχία και στην Αττική και στον Πειραιά και στις Κυκλάδες που πήγα τώρα πρόσφατα και ερεύνησα, υπάρχουν δύο χωριά, χωριό Βέλγων και χωριό Γερμανών, στην Πάρο και στην Άξο, είναι κέντρα διεθνούς κατασκοπίας αυτά οργανωμένα. Μάλιστα. Μερικοί πολιτικοί υπηρετούν το διεθνή σιωνισμό που έχουν πρωταρχικές θέσεις πάνω στα πόστα των κυβερνήσεων. Μάλιστα. Και υπάρχουν στη μάσα, υπάρχει ένα παλικάρι που σπούδαζε πυρηνική ιατρική που για κάποιους λόγους, επειδή πολλά ήξερε, τώρα δεν σαπίζει, φυλακισμένο μέσα στη μάσα. Μέσα στη μάσα. Μέσα στη μάσα, φοιτητής πυρηνικής ιατρικής, πήρε τηλέφωνο από τη μάσα να αποσπάσει κάποια μυστικά για κάποιες ιατρικές αλήθειες από κάποιους Έλληνες και ακολούθως είπε στο τέλος το τηλέφωνο, έτσι είχα εντολή να κάνω. Μάλιστα. Και έκτοτε εγώ ρωτώ, ερευνώ, μαθαίνω ότι σαπίζει φυλακισμένο στη μάσα γιατί φοβούνται ότι θα μιλήσει αν έρθει στην Ελλάδα. Ευχές είναι δε κομμάτι ψυχή προερχόμενη από τον Μάριο Μαράτο. Από τον Μαράτο. Ναι, ο Μάριος Μαράτος είναι, επειδή η μετενσάρκος είναι τρανή προπραγματικότητα, να μάθετε, είναι ο αλωτινός Λόρκα. Μάλιστα. Που και τότε σκοτώσανε. Και είναι, ήταν ο αρχαίος Πλάτωνας. Σχάση της Παναγιάς. Δηλαδή συνειδητά τον σκοτώσανε τον Μαράτο. Ενώ την γνώση του εξελιχθεί σε Έλληνα Απόστολο του μέλλοντος. Κατάλαβα, δηλαδή υπήρχε μια μετενσάρκωση, μου είπατε ήταν ο Λόρκα. Αφού με τα ρομπότ και με τα κομπιούτερ γνωρίζουν πού βρίσκεται ο τάδε Έλληνας που θα κρατήσει το λαό σε επικείμενο πόλεμο, στην Κρήτη. Ποιο όμως θα καλεί να ρομποτοποιήσουμε εκ των προτέρων? Διόλα πιθανώ στην Κρήτη ήδη να έχουν βρεθεί πέντε μουστακαλίδες ρομποτοποιημένοι εκείνοι που θα κρατούσαν τον κρητικό λαό όταν κάτι δημιουργήσουν και εκεί. Το καταλάβατε? Μάλιστα, κατάλαβα. Εσείς την πληροφορία σας από πού τις έχετε? Εγώ είμαι θύμα από τα 18 μου χρόνια ως ανηστηρίων επειδή κουβαλούσα στην εκπαίδευση μηνύματα και νοήματα και ξέρω και καλλιτέχνες που έχουν υποστεί τα όμοια. Παρακεντήσεις με ρομπότ, ηλεκτροσοκ, τηλερομποτοποιήσεις με ηλεκτρονικά, με παραφυσικές, παραψυχολογικές μεθόδους, διώξεις και απολύσεις και ίντριγκες σε εταιρείες και καλλιτέχνες και τραγουδιστές και πολλά άλλα. Δεν μου λέτε εσείς καθηγήτρια ήσασταν? Λοιπόν, δεν ξέρω τι είμαι κατά ανημία γιατί πεθαίνω και δεν αντέχω άλλες ταλαιπωρίες. Μάλιστα. Έχω όλα τα στοιχεία όταν χρειαστεί και αν δεν μου τα κλέψουν και το άλλο. Μάλιστα. Κλέβουνε. Κλέβουν τα στοιχεία, ναι, το παρατηρώ και σε μένα. Κλέβουνε συγγράμματα. Μάλιστα. Και την Εθνική Βιβλιοθήκη κανείς δεν ακυρώνει, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει, αλλά και στα σπίτια βγαίνουν και κλέβουν συγγράμματα που αφορούν τον ελληνισμό. Μάλιστα. Την ορθοδοξία, τα πάντα. Μάλιστα. Επομένως δεν πρέπει και αυτή η πλευρά να είναι η δημοσιογράφη και το ράδιο και ο λαός ανύποπτη. Μάλιστα. Όσο για τους βορειοποιώτες, άλλο ένα τραγικό. Ναι, θα τα ακούσουμε. Ο Μπερίσα. Ναι. Ο πρωθυπουργός Αλβανίας. Μάλιστα. Συνειδητά και μεθοδευμένα και σκόπιμα έδωσε ελληνικές αθότητες Αλβανούς. Ναι. Το έμαθα από έγκυρα πρόσωπα και το έστειλε εδώ πριν κηρύξουν αυτονομία και πριν οργανώσουν άμυνα οι βορειοποιώτες να μην επιστρέψουν εκεί εάν δεν σφάξουν και το τελευταίο κεφάλι βορειοποιώτη με στην Ελλάδα. Πω, είναι... Λοιπόν, είναι τρομερά. Τραγικά, τρομερά. Ξέρω ανθρώπους και βορειοποιώτες που ζουν σε κρυσφύγετα όπως και εγώ στην επαρχία γιατί τους κυνηγούν, γιατί είναι ιδεαλιστές, γιατί είναι καλλιεργημένοι δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και τέτοια που ήρθαν από εκεί. Μάλιστα. Ξέρω τον εαυτό μου, ξέρω τον Μαράτο που τον ήξερα, ξέρω το κάθε τι. Είναι φρικτή, αληθινή πραγματικότητα. Μάλιστα. Σας παρακαλώ να ενημερώνετε το λαό, γιατί στα ρομπότ θα βρεθεί καθένας που δεν είναι Έλληνας. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι παντού γεμάτη η Ελλάδα με εγκατεστημένα στα υπόγεια, πέρα από τα φίδια και τα αρπετάρια. Τα αρπετάρια υπάρχουν και τα ρομπότ. Πέρα από τα αρπετάρια, εγκατεστημένα ρομπότ και μελλοντικά μεσανιστήρια μόλις θα βρούνε τον κατάλληλη ώρα για να μην υπάρχει ελεύθερη συνείδηση να αντιδράσει και να οργανώσει η ελληνική άμυνα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν. Έχετε απόλυτο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα. Γεια σας. Γεια σας. Με την Νίκη.